το θέμα της φορολογίας συνέχεια. Ποιοι παίζουν χρηματιστήριο, δεν παίζουν η μαρίδα των μικροεπενδυτών που είναι εγκλωβισμένοι. Άλλοι παίζουν σήμερα και βγάζουν λεφτά. Ναι, εκεί θα υπάρξει, σαφές είναι, υπάρχει πλούτος. Όσοι παίζουν σήμερα. Σε τι δεύτερον. Πού θα υπάρξει χώρο εδώ, γιατί δεύτερον. Μας λέτε κάπου στο θέμα. Στο θέμα κύριο μα υπάρχει ήδη. Μα υπάρχει ήδη ένα μέρος. Είναι ψέμα, το ξέρετε. Στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Τι λέτε τώρα λοιπόν. Εκεί λοιπόν, αυτοί που παίζουν σήμερα δεν είναι η μεγάλη πλειοψηφία των εγκλωβισμένων. Άλλοι παίζουν εκεί, το ξέρουμε. Και βγάζουν λεφτά. Δεύτερον θέμα. Είναι και αυτή. Δεύτερον θέμα. Οι μεγάλες συναλλαγές με το ηλεκτρονικό τραπεζικό σύστημα. Μα δεν είναι μεγάλη. Στην ομιλία του κ. Τσίπρας, σας είπα, 20 Μαΐου 2013. Μην μιλάτε, κύριε Παπαδημίου, είπε εισφορά σε όλες τις συναλλαγές. Απαντώ λοιπόν, λέω. Απαντώ. Οι μεγάλες ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. Αναφέρθηκα στο φόρο Τόμπιν. Τρίτον, η φορολογία στους εφοπλιστές. Την οποία τολμήσατε να βάλετε με 170 εκατομμύρια, peanuts δηλαδή, τίποτα, όταν πληρώνουν. Όταν πλέον περισσότερα οι εργαζόμενοι, οι ναυτικοί, ως φορολογία εισοδήματος, την πήρατε πίσω τη φορολογία αυτή και κάνατε, εισαγωγικά τι κάνατε, προαιρετική εισφορά των εφοπλιστών 70 εκατομμύρια το χρόνο, 400 σε μια πενταετία. Άρα λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Είσαστε μια κυβέρνηση η οποία με την πολιτική της καλύπτεται τη διαφθορά, τη διαπλοκή και τα μεγάλα εισοδήματα. Δεν ενδιαφέρεστε για τη μεγάλη πλειοψηφία, για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, τους οποίους έχετε διαλύσει οικονομικά και έχετε οδηγήσει σε μια κοινωνική απελπισία. Να σας ρωτήσω κάτι για τη μεγάλη πλειοψηφία. Ισχύει αυτό που ο κ. Τσακαλώτος για 50% φορολογικό συντελεστή. Απάντησα και σας είπα ότι μίλησε για φορολογία εισοδημάτων άνω των 80.000. Αυτό υπερασπίζεστε. Άνω των 80.000, όχι κάτω. Πόσοι Έλληνες είναι αυτοί, 0,3%. Πότε το είπε αυτό ο κ. Τσακαλώτο. Όταν αυτό, σε αυτό που ονομάζεστε, που αναφέρεστε. Πότε το είπε, γιατί πριν τη μία λέτε άλλα, λέει ο κ. Τσακαλώτο, να λέτε άλλα, λέει ο κ. Μιλιώσου. Άνω των 80.000 και ενδεικτικά είπε 50% που λέτε. Α, ενδεικτικό είναι αυτό, δηλαδή μπορεί να είναι και λιγότερο. Διότι, επαναλαμβάνω, ποιους αφορά το άνω των 80.000 φορολογία. Πόσους, το 0,3%. Είσαστε το κόμμα του 0,3%. Αυτή είναι πραγματικότητα. Κύριε Φίλη, να σας κάνω μια ερώτηση που αφορά όλο τον κόσμο. Έχετε ένα σποτ για τη φορολογία και λέτε σε αυτό το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογία ότι θα αλλάξει, όχι δεν θέλω για τον έμφυα, θα αλλάξει ο τρόπος, η ρύθμιση των οφειλών στο δημόσιο. Ναι. Όσοι είναι τώρα στη ρύθμιση, έχουν μπει τώρα στη ρύθμιση της κυβέρνησης, στην οποία 100. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταψήφισε, που είναι στις 100 δόσεις, θα έχουν τη ρύθμιση ή θα φύγουν και αυτοί από τη ρύθμιση που υπάρχει πάντα, τώρα. Πάντα δεν ξέρουμε αν οι 100 δόσεις με την Τρόικα έχουν συμφωνηθεί. Τρέχει το πρόγραμμα. Όχι, ξέρω τι λέω. Δεύτερον, τρέχει το πρόγραμμα. Εμείς δεν θα κάνουμε επιταχύρω ρυθμίσεις. Αυτό που λέμε είναι ότι έχει δικαίωμα ένας πολίτης να, για το δημόσιο και για το ιδιωτικό χρέος που θα έχει να δίνει μέχρι 30% του εισοδήματός του. Καμιά ρύθμιση που είναι εποφελία των πολιτών δεν πρόκειται να αλλάξει. Κύριε, θα γίνουν καλύτερες. Αν είναι έτσι, θα έπρεπε να ήσασταν υπέρ αυτής της ρύθμισης. Είναι μια μονομερή ενέργεια που έγινε χωρίς την Τρόικα. Επαναλαμβάνω ότι. Όχι, εμείς διαφωνήσαμε διότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν λάμβαναν υπόψη μερικά κριτήρια κοινωνικά. Δεν λήφθησαν. Πάμε στην ουσία τώρα. Επαναλαμβάνω. Θα γίνουν καλύτερες. Όχι, όχι, τον κόσμο. Αυτό λέω. Κανείς δεν μπορεί να βλαφτεί. Θα ωφεληθεί. Καλύτερες θα γίνουν. Όχι χειρότερες. Πάμε τώρα στην ουσία. Μπροστά του σήμερα, ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα σε μια πολιτική σκληρής λιτότητας, σε μια πολιτική ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, ανεργίας, σε μια πολιτική μερκελισμού, δηλαδή σκληρού ελευθερισμού στην Ευρώπη. Και από την άλλη, έχει να επιλέξει μια πολιτική με δυσκολίες, καμιά αντίρρηση, κατά της λιτότητας, σταδιακής αποκατάστασης της αξιοπρέπειας, της εθνικής και των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών. Μια πολιτική η οποία μπορεί να δώσει μια ελπίδα με μια λιδία λίθο. Είναι σημαντικό αυτό. Τη ρύθμιση του χρέους. Τη μείωση του χρέους. Ναι. Τη μείωση του χρέους. Κύριε Φίλη, φλωμώσαμε από θεωρίες. Μετά τις εκλογές, λοιπόν. Εμείς είπαμε τρία συγκεκριμένα βήματα. Τι θα κάνετε με τη διαπραγμάτευση. Ελάτε. Με 7,2 δις θα κάνετε. Κύριε Φίλη, είστε δημοσιογράφος. Είστε διευθυντής στην Αυγή. Να τελειώσω. Για το χρέος θα σας ρωτήσω. Θέλω μια σύντομη απάντηση. Χρέος ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται μόνο κούρεμα ή αποδέχεται και επιμήκυνση. Όλα αθρηστικώς, ώστε στο τέλος. Γιατί μόνο κούρεμα ακούμε τόσο καιρό. Όλα αθρηστικώς. Πολλές τεχνικές υπάρχουν. Και κούρεμα όμως. Ώστε στο τέλος να υπάρχει μείωση. Αυτό είναι αλλαγή θέση, κύριε Φίλε. Καθόλου, όχι, όχι. Αφήστε το, ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις μας. Όχι, και κούρεμα μιλάμε. Επαναλαμβάνω, λέω. Κούρεμα, βέβαια. Άνω του 50%. Ξαναλέω τώρα. Ναι. Αθρηστικώς. Και επιμήκυνση και μείωση επιτοκίων και κούρεμα. Μάλιστα. Δραστικό κούρεμα. Όλα. Ό,τι είναι να μειώσει. 7,2 δις με τη διαπραγμάτευση. Θα ολοκληρώσω αμέσως. Απαντήστε λίγο και σε αυτό θα κάνετε. Το θέμα λοιπόν των συνεργασιών μετά τις εκλογές έχει μία λιδία λίθος. Και εμείς θέλουμε συνεργασίες, βεβαίως.
επί τη βάση του ψηφισμένου προγράμματος. Όχι να ψηφίζει άλλο ο κόσμος και να γίνονται άλλα όπως έγινε το 12. Βεβαίως. Ποια είναι η διαλήθος? Η συμφωνία ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και ότι όλοι μαζί, όσοι συμφωνούν σε αυτήν την κατεύθυνση, όσοι λέω συμφωνούν, θα πάμε να δώσουμε μία μάχη μείωσης του χρέους και κουρέματος. Κύριε όσοι συμφωνούν σε αυτό το θέμα, το κάλεσμα, και πρέπει να είναι ναι. μεγάλο στο το εύρος. Το κάλεσμα αυτό το Πασόκ θα πει ναι. Το Πασόκ πρέπει να επιλέξει που θα πάει, από ό,τι κατάλαβα. Και η Νέα Δημοκρατία, αν έχει, όχι σημάδι. Για να τον αφήσουμε να τοποθετηθεί.